να μου πεις πώς είδες και αν ταράχτηκες εσύ από την πλευρά σου μετά την πρόσφατη δολοφονία του δικηγόρου του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Θα σου πω μια σοκαριστική λεπτομέρεια. Το γραφείο του Θεύμη στην Ασκληπιού, αλλά 30 νούμερα περίπου πιο πριν. Mm. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε η είδηση λοιπόν, πριν βγάλουν ονόματα και διευθύνσεις και ακριβή στοιχεία, η πρώτη είδηση, ας πούμε, στο Twitter των ενημερωτικών μέσων, στο πρώτο θέμα GR, ήταν γνωστός ποινικολόγος νεκρός μετά από επίθεση στο γραφείο του στην Ασκληπιού. Εγώ ευτυχώς εκείνη την ώρα, επειδή κοίμιζα τα παιδάκια γύρω σε 7,5-8 παρά, δεν έτυχε να το δω και να σοκαριστώ. Αλλά η αδερφή του Θέμη, η μικρή, η δική μου η αδερφή, έτυχε και είδαν αυτή την πρώτη είδηση χωρίς στοιχεία. Άρχισαν να παίρνουν το Θέμη. Ο Θέμης κλασικά είναι δυσέβρετος μέσα στην ημέρα λόγω των ραντεβού και της καθημερινότητάς του. Και δεν το σήκωνε. Οπότε θέλω να σου πω ότι στην αρχή φοβηθήκαμε ότι μήπως έχει συμβεί κάτι και στον ίδιο. Όχι εγώ, γιατί σου λέω, εγώ έτυχε και με πήρε και μου λέει: μην ανησυχήσεις. Ο Μιχάλης χάθηκε γιατί ήταν και πολύ στενός του φίλος. Εγώ είμαι καλά, γιατί σου λέω: υπήρχε λεπτομέρεια της Ασκληπιού. Εντάξει, γενικώς είναι μια, αν με ρωτάς, με σοκάρει το να μπαίνει κάποιος στο γραφείο σου χωρίς να ξέρεις τι και πώς και να σου προτάσει ένα όπλο και να σε πυροβολεί, είναι σοκαριστικό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Σίγουρα. Και απλά επειδή καμιά φορά ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία δεν μας πάει το μυαλό, αλλά όταν συμβαίνουν γύρω μας, αρχίζουμε και βάζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη θέση. Και λέμε. Τι να σου πω, ότι και εγώ είπα, πρόσεξε τι υποθέσεις έχεις, που μπλέκεις, ποιος μπαίνει στο γραφείο, να τσεκάρεις, να βλέπεις, αλλά ξέρεις κάτι. Υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που κυκλοφορούν με 5 άτομα ασφάλεια και θέλουν να είναι πάρα πολύ προστατευμένοι και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ανοιχτή την πόρτα και να δουλεύουν με το κεφάλι ψηλά. Ο Θέμης είναι στη δεύτερη κατηγορία. Κάνοντας το θαυρό μου και εύχομαι να ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και να βρεθούν και οι δολοφόνοι για να δικαιωθεί και αυτή η οικογένεια που περιμένει. Εν τω μεταξύ, ο άντρας ανακοίνωσε. Και μιλάμε τώρα ήδη 5 λεπτά για τον άντρα της τώρα. Ωραίο κι αυτό, γιατί. Που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο.